Έκανε μπαμ, αγκαλίτσα. Κωνσταντίνα έκανε μπαμ, κάτω αγκαλίτσα. Ωχ, ωχ, σφιχτή αγκαλιά. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Σήμερα είναι μια μέρα βροχερή. Θα ψάχνουμε λίγο το φωτισμό μες στο σπίτι, αλλά ελπίζω ότι θα φαινόμαστε. Χθες ήρθε το πακέτο από το Pat Pat, οπότε ξέρετε τι θα δείτε σήμερα. Αλήθεια? Ναι. Κωνσταντίνος είπε άιντε. Λοιπόν, σήμερα θα δείτε τα ρούχα που ήρθαν από το Pat Pat. Άιντε! Έχουν ένα τέταρτο. Είναι μέσα στην μπανιέρα. Όχι μέσα στην μπανιέρα. Στο μπάνιο. Έχουν ένα για φούσκες που κάνουμε. Έβαλε ξανθούλα νερό και σαπούνι και φυσάνε και κάνει φούσκες. Εγώ αν το έκανα δεν θα έκανε φούσκες. Αλλά κάνει. Και γελάνε. Χριστέ μου πόσο γελάνε. Όλη τη μέρα μάλλον εκεί θα την περάσουν. Λοιπόν, σήμερα θα δούμε τα ωραία μας πραγματάκια. Τα τράβηξα χθες που είχε πιο καλό φωτισμό. Οπότε θα τα δούμε λίγο πιο μετά. Έβαλα φακί να μουλιάζει με σόδα. Εγώ ξέρω η φακί θέλει μουλιάσμα γύρω στις 5 ώρες, οπότε είναι 9 περίπου. Μέχρι το μεσημέρι θα είναι έτοιμη και θα μπορέσω και να τη βράσω. Τι άλλο θα κάνουμε? Τώρα εντάξει, επειδή εδώ ο καιρός είναι και λίγο περίεργος, μπορεί να βγάλει ήλιο μετά και να βγούμε καμιά βόλτα. Δεν νομίζω βέβαια, γιατί φαίνεται πολύ. Χθες έκανα 16 βαθμούς. Καταφέραμε, πήγαμε μετά το σχολείο της Ξανθούλας στο πάρκο. Σήμερα, ενώ είπαμε ότι είχαμε κανονίσει ότι θα πάμε πάρκο το πρωί. Όχι, δεν βλέπω πάρκο. Κάτσε να σας δείξω κιόλας για να καταλάβετε. Α, φαίνεται πιο φωτεινό από ότι είναι. Αλλά βρέχει. Κρύο δεν έχει, έχει γύρω στους 10 βαθμούς. Έτσι φαίνεται καλύτερα νομίζω. Για να δω. Σηκώνω τα μαχλά. Πέφτει πάνω σου. Δεν κάνει, εγώ δεν μπορώ να κάνω. Εσύ κατάφερες να κάνεις, η μαμά δεν μπορεί. Οπότε, όπως έλεγα πριν μπουνε τα μωράκια μου σφίνα, θα φτιάξουμε φακί, θα δούμε τα ρούχα, θα βάλουμε πλυντήρια, πολλά πλυντήρια. Θέλω να πάω στο Πένι εδώ πέρα να πάρω, έχει μία βούρτσα με χερουλάκι, μικρή έτσι είναι, 1 ευρώ την έχει. Βάλαν προϊόντα με 1 ευρώ. Και για τα μάτια που έχω στην κουζίνα, για να βάζω το φάρμακο και να τρίβω με εκείνη, γιατί σύρμα δεν παίρνω. Και το σφουγγάρι καθαρίζει και δεν καθαρίζει, ας πούμε, εντάξει. Οπότε θέλω να κάνω αυτό. Και δεν ξέρω τι άλλο. Τη Δευτέρα ο Στέργιος θα πάει να δει με το αυτοκίνητο που έχουμε βρει. Που μας έχει αρέσει ρε παιδί μου, γιατί είναι λίγο μακριά. Θα πάει να το δει και θα τον βάλω εννοείται να τραβήξει βίντεο. Εννοείται. Τι άλλο, βάφτηκα. Τώρα θα βάλω και λίγο γκλος. Έτσι, για να είμαι μέσα στο σπίτι. Σου φτιάχνει λίγο η διάθεση τα βάφτιση, μπορώ να πω. Ναι. Θες φουσκές? Ναι. Όταν πάνε με στο μπάνιο, πάει στο νηπτήρα, ξανθούλα γεμίζει νερό. Ο άλλος ανεβαίνει στην τουαλέτα. Θες να σε κατεβάσω? Ναι. Φοβάσαι να κατέβεις μόνος σου? Ναι. Δεν μπορώ, τρελαίνομαι. Ευτυχώς το σπίτι είναι καθαρό, δεν θα κάνουμε δουλειές. Μόνο πλυντήρια έχουμε να βάλουμε, Χριστέ μου. Κάποια ρουχαλάκια κόντυναν στο τεχνοτήριο, να ξέρετε. Μία ζακέτα του Στέργιου από τη δουλειά και ένα μπλουζάκι που φοράει φανελάκι, ρε παιδί μου. Τον στένεψε, τον κόντυνε, δεν ξέρω.
Τα καινούρια τα ρούχα δεν θα τα βάλω στο γνωτήριο, θα τα βάλω τα μαγιό. Κάνω και spoil. Πήραμε μαγιό. Τα μαγιό δεν θα τα βάλω σίγουρα στο γνωτήριο, αλλά μάλλον ούτε και τα ρουχαλάκια. Δεν θέλω να μικρύνουν πριν καν τα φορέσει. Και. Αυτά. Τα λέμε πιο μετά. Μπρμ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 π
βάλω τη γλωστή στην βελόνα και τώρα πήρα μία βελόνα με τάση τρύπα. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται. Για να τη βάλω. Δεν μπορώ να περάσω κλωστή σε βελόνα. Και πιστεύω ούτε σε αυτή την τυπάρα θα μπορέσω. Κλείστε το νεράκι! Ευχαριστώ! Τα κατάφερα. Θα σας δείξω τι έγινε χθες. Χθες εκεί που φεύγαμε από το πάρκο, ήταν κάτι κοριτσάκια, φεύγανε και κρατούσαν ένα σκυλάκι. Και μας λένε, μου λένε, ξέρω εγώ, το θέλεις αυτό για τη μικρή? Λέω, την Ξανθούλα, το θέλεις? Η Ξανθούλα το είδε και, ναι, λες και ερωτεύτηκε, ξέρω εγώ. Εννοείται, όχι κανονικό σκυλάκι, έτσι, μην παρεξηγηθώ. Είναι αυτό εδώ και το τσιουάουα. Το οποίο είναι στο πόρτας και επειδή θέλω να το πλένω, έχει μία τρύπα εδώ. Βάζω λίγη κλωστούλα και να προσπαθήσουμε να το ράψουμε. Ελπίζω να ραφτεί. Τα παιδιά μου έχουν ξεφύγει και παίζουν στην πανιέρα. Οπότε μας δώσανε ένα αυτό το μικρούτσικο σκυλάκι. Θέλω να το πλένω, γιατί... Εντάξει. Να είναι καθαρό. Ξανθούλα χθες, θα κοιμάμαι μαζί του. Δεν θέλω, πω, πλέντο. Από χθες μέχρι σήμερα πρέπει να με ρώτησε 50 φορές να το έπλυνε στο σκυλί, το έβαλε στο πλυντήριο του σκυλί, το έκανε στο σκυλί. Πού πιάστηκε στο παρέ. Ναι, γλυκούτσικο είναι. Άμα το βαρεθεί βέβαια θα το αφήσω να το πάρει κάποιος άλλος. Το αφήσω κι εγώ στο δρόμο. Στον δρόμο θα το αφήσω έξω με τα πράγματα που αφήνουν, ρε παιδί μου. Αυτό. Επίσης, εκείνο στο προηγούμενο βίντεο που έλεγα για κάτι μέτρα με αστυνόμευση και το στρατό, για Γερμανία μιλούσα, γιατί μάλλον δεν το είπα ξεκάθαρα, ότι κυκλοφορούσε ένα άρθρο που ανεφερόταν στα μέτρα της Μέρκελ και έλεγε ότι θα συμβεί αυτό το πράγμα, ότι έξω θα κυκλοφορεί, ξέρω εγώ, μόνο η αστυνομία και ο στρατός και απαγόρευση κυκλοφορίας για 6 εβδομάδες. Κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί, δεν υπάρχουν τέτοια μέτρα. Φαινότανε το άρθρο λίγο μούφα, εγώ. Εμένα μου φάνηκε λίγο μούφα, αλλά από τη στιγμή που κυκλοφορεί σε 250 site, λες μήπως ισχύει. Ξέρω εγώ, μήπως θα αποκλειστούμε για πάντα. Αλλά δεν ισχύει, δόξα τω Θεώ. Πάλι χαίρεται στα πόδια. Οπότε ναι, έτοιμο είναι. Το λέω το σκυλάκι. Ας το δέσουμε. Επίσης είδατε ότι πέθανε και ο Κάρολος. Ο Κάρολος, ο Φίλιππος ο Κάρολος, Χριστέ μου. Ο πρίγκιπας Φίλιππος. Τώρα κάνω κουτσομπολιό. Και δεν βλέπω τη σειρά, γι' αυτό το αναφέρω. Βλέπουμε το θέμα. Όσοι δεν το έχετε δει, να το δείτε στο Netflix. Βλέπεις πολύ ωραία την ιστορία της Βασίλισσας Ελισάβετ, η οποία ζει κοντά έναν αιώνα. Τι έγινε? Κάτι πάει στραβά. Α, τώρα ο Κωνσταντίνος πήρε μια κούκλα και θέλει να τη ρίξει μέσα στην πανιέρα, γιατί παίζουν στην πανιέρα. Γιατί γεμίσατε νερό, δεν μπορώ να καταλάβω. Σας αφήνω και τα ακόμα και μετά. Ήρθε η ώρα που όλοι περιμέναμε. Είναι Παρασκευή. Χτύπησε το κουδούνι. Φαντάστηκε ότι θα είναι το θερμόμετρο που παρήγγειλα από το Amazon. Πήραμε ένα θερμόμετρο. Αυτό που κάνει με τις υπερήθρες στο κεφάλι.
Αλλά εκείνο θα ερχόταν τη Δευτέρα και λέω, λέει, έχει πλάκα. Έχει πλάκα! Λοιπόν, ήρθαν τα πακέτα, 9 πραγματάκια πήρα. Όλα τα πακέτα από το... από το Pat Pat, από το Shein, από το άλλο που δεν θυμάμαι, από το... από το Romwe, 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 αυτό νομίζω είναι από Romwe, Romwe. Δεν θυμάμαι πως λέγεται. Έρχονται σε αυτές τις ωραίες τις τσαντούλες. Από πού να ξεκινήσω. Λοιπόν, έχει μέσα το χαρτάκι. Που σου λέει όλα ό,τι ψώνησες. Δεν γράφει το... τις τιμές. Πάνω κάτω τις θυμάμαι τις τιμές, οπότε θα σας τις πω. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πήρα συνολάκια την Ξανθούλα. 3 συνολάκια. 5 ευρώ και 49 λεπτά το καθένα. Συνολάκια, έτσι. Τις πήρα 5-6 χρονών με βάση το ύψος και επειδή είναι καλοκαιρινά. Από κάτω είναι, δεν έχω ιδέα, νάιλον. Δεν ξέρω αν λέει κιόλας. Τι γλυκό που είναι, δεν έχει το χαρτάκι. Λοιπόν, made in China, δεν μας λέει τα τέτοια. Τα είχε σε έκπτωση, εγώ γι' αυτό ψώνισα. Δηλαδή πήρα 5,5 ευρώ αυτό το φουστανάκι. Δεν ξέρω φαίνεται. Έχει λουλουδάκια. Πόσο όμορφο! Λοιπόν, ένα είναι αυτό που την πήρα. Άλλο ένα συνολάκι που της πήρα. Λοιπόν, το πήρα 6-7. Γιατί ήταν παντελόνι το πήρα 6-7 νομίζω. Είναι είναι μπλουζάκι, Χριστέ μου! Γιατί γενικά είναι ψηλό παιδί για την ηλικία της. Είναι λίγο σιθρού. Αλλά εντάξει, δεν νομίζω να φαίνεται κάτι. Ένα τέτοιο είχε η μάνα μου και το φορούσε στη βάφτισή μου. Πάνω κάτω τέτοιο αυτό το πουά. Και είναι λοιπόν έτσι, φαίνεται, και είναι αυτό έτσι που δεν θέλω να το λυρώσω και έχει και κορδέλα για το κεφάλι, θα τρελαθώ, θα μείνω έτσι, είμαι καλή, πιστεύετε. Δηλαδή είναι λίγο, δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται η διαφάνεια, ότι διαφανίζει λίγο. Αλλά είναι για καλοκαίρι, οπότε είναι τέτοιο. Καλά, αυτό είναι όλα τα λεφτά. Αυτό είναι όλα τα λεφτά. Τρελαίνομαι. Την πήρα άλλο ένα. Άλλο ένα σύνολο. Σύνολο. Δεν θυμάμαι τι είναι. Αυτό είναι... δεν είναι το νάιλον που έχουν τα υπόλοιπα. Είναι βαμβακερό, είναι λινό, λινό. Θα σας έχω και πώς θα έδειχνε βέβαια στο site, για να καταλάβετε. Είναι μαζί με το σορτσάκι, τώρα εντάξει αυτά θα πληθούνε, θα σιδερωθούνε. Το καθένα είχε 5,5 ευρώ. Πόσο όμορφο είναι αυτό μαζί. Πόσο όμορφο, πόσο όμορφο. Δεν μπορώ, τα δείχνουν τόσο ωραία και είναι όντως τόσο ωραία. Έχω πάθει πλάκα. Λοιπόν, μετά πήρα πάλι ένα φουστανάκι την Ξανθούλα. Τον μικρό δεν τον πήρα κάτι γιατί θα τον ψωνίσω έτσι κι αλλιώς. Είναι αυτό εδώ, το οποίο... αχ, πάνω στην πλάτη μου. Είναι λίγο διάφανο, θα έλεγα. Πιστεύω. Αν και έχει φόδρα από μέσα, όπως βλέπετε. Μπορεί και να μην φαίνεται κάτι.
Αλλά είναι αυτό το οποίο τους το πήρα 5-6 χρονών. Αλλά αυτό είχε... Λοιπόν, αυτό είχε 11 ευρώ και κάτι. Και πήρα το ίδιο για μένα. Πήρα στο νούμερο extra large, γιατί εντάξει, δεν είμαι και λεπτοπιλέπτη. Αλλά με τα measurements και αυτά, με τις διαστάσεις, αυτό έβγαινε. Θα δούμε. Έχει φοδρίτσα από μέσα, τώρα κατά πόσο δεν θα φαίνεται κάτι, δεν ξέρω. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ το σχέδιο για τις διακοπές, νομίζω. Ας δείξω τις ξανθούλες που φαίνεται πιο γλυκούλικο. Αλλά νομίζω για τις διακοπές έχει και κορδονάκια. Είναι τέλειο. Θα το δοκιμάσω μετά. Πόσες κλωστούλες, Χριστέ μου, τι είναι όλα αυτά. Εντάξει. Τα τελευταία 4 πακέτα είναι μαγιό. Πήρα μαγιό για όλη την οικογένεια. Πρώτο το δικό μου. Δεν θα δείξω πρώτα το δικό μου. Θα δείξω πρώτα τη σαπούλα. Είναι μαγειδάκια! Είναι το κλασικό το μαγιό. Δεν έχει κάτι στην ποιότητα. Πήγαινε, κοίτα. Πήγαινε αυτό στην αδερφή σου να της το δείξεις. Το καινούριο της φουστάνι. Wow. Πήρα αυτό για τη μαμά. Πήρα αυτό, το οποίο είναι λίγο καλό, είναι. Και αυτό το πήρα σε extra large. Έχει εδώ μέσα, βγαίνουν κιόλας. Έχει μπανέλα στο στήθος. Και είναι με ανανάδες. Και εκτός από τη μαμά και την κόρη, πήραμε για τον μπαμπά και φυσικά τελευταίο και καλύτερο, έρχεται πάλι ρε φίλε, για τον Κωνσταντίνο. Τρελαθώ. Δικό σου το ρε. Ναι. Οπότε να ξέρετε, το καλοκαίρι φωτογραφίες στο Instagram. Μπείτε να μας ακολουθήσετε. Όλα τα λεπτά. Wow, και ο μπαμπάς. Και εσύ. Όλα μέχρι στιγμής μου αρέσουν. Τα μαγιό είναι το κλασικό μαγιό, το ύφασμα του μαγιό. Αυτό νομίζω μου άρεσε πιο πολύ από όλα, το συνολάκι. Και το φουστάνι της ξανθούλας μου άρεσε πολύ, το δικό μου θα δείξει όταν το φορέσει. Και αυτό το συνολάκι μου άρεσε πάρα 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 πολύ. Κάτι θα το ρίξεις. Οπότε σας κλείνω, πάω να το δοκιμάσω και τα λέμε πιο μετά. Οπότε εννοείται ότι αυτές τις σακουλίτσες δεν τις πετάμε. Έτσι, βάζω μέσα βίδες, κατσαβίδια, πράγματα και τα αποθηκεύω και είναι πολύ βολικές. Άμα παραγγείλετε μην τις πετάξετε, να τις κρατήσετε. Χρησιμεύουν πάρα πολύ. Ήρθε η ώρα να πληθούν οι φίλοι μας. Να φρεσκαριστούν. Κάποιοι έχουν πάει τη βόλτα τους στο πάρκο. Bye. Καλή βόλτα. Τι βοηθοί είστε εσείς. Τελείωσαν. Όχι. Γι' αυτό έχουμε τόσα πολλά. Αν τη διαφέρε. Δώσ' το τη μαμά. Μπράβο. Δεν τα βάζω στο στεγνοτήριο για κανένα λόγο. Μου το έφερες. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Όλα μαζί. Φέρε. Ξέρω γιατί μαμά. Α, συγγνώμη. Δεν τα βάζουμε που να είναι, γι' αυτό σε λέω. Δεν πρέπει να είναι το ένα πάνω στο άλλο. Πληνάμε. Γιατί δεν το έβγαλες έξω, δεν ξέρω. Δεν το έβγαλα. Δεν πειράζει, φρισκάρισμα. Σκόνη μαζεύουν όλα αυτά. Δεν
ευχαριστώ. Άμα έχεις τέτοιους βοηθούς. Τακ. Δεν τελείωσαν ακόμα. Εγώ έχω τρία. Ου, το γαβγάβι μας. Ο Ευθύμης. Ευχαριστώ. Τέλος. Ναι, μπράβο. Πάμε στο παιχνίδι τώρα. Θες να δείξετε, πες πάλι. Κολυτούπες. Πες το όλο όπως το είπες για να σε ακούσουν και οι φίλοι μας. Θες να κάνουμε κολυτούπες. Ναι. Μην πιάζεις, ακούσουν λίγο, ε. Μην πάτε την πιτζάμα που... Αμάν. Μία κολοτούμπα, εντάξει, γιατί το έχετε σπάσει το κρεβάτι από κάτω. Για κάνε και εσύ. Μπράβο! Πω, 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 πω. Βάζουμε τα ρούχα εδώ μέσα. Στο πλυντήριο, μπράβο, μπράβο. Παίρνω τώρα, νομίζω παίρνω μαμάς. Μαμάς είναι. Θα το φορέσω, κοίτα. Ναι, μαμά, κοίτα τι κάνω, σχήμα τα γυναίκα του μάθω. Μπράβο. Ποιο γράμμα είναι αυτό? Τρίγωνο. Σωστό και αυτό. Για κάνε μου το X, το δικό σου, το X. Μπράβο. Πάμε να κάνουμε το αλφα. Εντάξει, λίγο πιο ήρεμα. Μπράβο. Πάμε να κάνουμε το νι, το εν, της μαμάς. Μπράβο. Έτσι, μπορείς να το κάνεις λίγο πιο γωνίες. Τέλεια. Συνεχίζουμε τώρα. Πάμε να κάνουμε το ταφ, το τε, το τι. Πώς γράφεις το όνομά σου, Κόλλη? Ξανθού, το του. Τι. Όχι, αυτό είναι το ύψιλον. Επίσης το όνομά σου δεν έχει ύψιλον. Το ταφ. Πάνω γραμμή και μία στη μέση γραμμή. Α, μπράβο. Πάμε να κάνουμε το χα. Το ήτα. Ο ήλιος. Αλλά τα πήγες πολύ καλά, για συνεχίστε. Μόλις έβαλα τη φακίνα βράση μαζί με ντοματούλα, κρεμμυδάκι και καροτάκι και ξέχασα να βάλω αλάτι πιπέρι, ελπίζω να το θυμηθώ σε λίγο που θα κλείσω την κάμερα. Σήμερα έχουμε μια δύσκολη μέρα, μια μέρα με φωνές, μια μέρα με γκρίνια, μια μέρα με τσακωμούς, μια μέρα με θέλω αυτό, θέλω εκείνο, θέλω το άλλο. Τώρα δεν ακούγονται, αλλά πριν τσιρίζανε, ας πούμε, στο δωμάτιο και όταν τραβούσα βίντεο για να σας δείξω πώς κάνω τη φακή, που τελικά δεν το είδατε, εννοείται. Οπότε ναι, ελπίζω να ηρεμήσει από εδώ και πέρα η μέρα μας και να συνεχίσουμε λίγο πιο ήρεμα. Γιατί δεν είναι κάθε μέρα χαρούμενοι, δεν είμαστε κάθε μέρα όλοι χαρούμενοι. Εννοείται αυτό. Υπάρχουν και μέρες δύσκολες. Οι περισσότερες είναι μέρες δύσκολες, αλλά εντάξει. Έφερες το παζλ σου. Οπότε, ναι, θα το πούμε λίγο πιο μετά. Πού πας? Φίλη μου. Πού πας? Φίλη μου. Στη φίλη σου. Βουά. Είδες, ποτίζονται με τη βροχή. Και μετά θα χτίσουνε. Τι κι αν είναι σκατόκερος. Εδώ έχει τη χελονίτσα μας, την ανοίξανε να βγει. Αλλά, δεν βγήκε ακόμα, δεν έχει τόση ζέστη. Μπορεί να βγει όταν σταματήσει να βράξει. Ναι. Όπως είδατε, η Ξανθούλα πήγε στη φίλη της και έμεινα εγώ με το χλαπάτσα. Μα εδώ. Μα. Μου έδωσε μάτω η φαγάνα. Ναι. Αγάπη μου. Εσύ θα μου δώσεις εδώ. Λοιπόν, η Ξανθούλα πήγε στη φίλη της, ο Στέργιος
σχόλασε, πάει στο σούπερ. Πάει. Πάει στο σούπερ μάρκετ. Εμείς είμαστε με τον Κωνσταντίνο εδώ. Μόλις δίπλωσα τα ρούχα, είμαι σε δίλημα να κάνω ξεκαθάρισμα. Θα μου πεις τα μικρά θα τα κάνεις ξεκαθάρισμα, έτσι κι αλλιώς, παιδί μου. Αλλά. Να κάνω ξεκαθάρισμα όταν θα μαζέψω. Μουά! Μουά! Θα μου δώσεις κι εσύ ένα. Εσύ. Ο Κωνσταντίνος θα δώσει ένα φιλί. Και όπως έλεγα, είμαι σε δίλημα να ξεκαθαρίσω τα ρούχα και να, να πετάξω, να μαζέψω, να μαζέψουμε τα μικρά. Και από εδώ. Και εδώ. Να μαζέψω τα μικρά ή να μην τα μαζέψω, δεν ξέρω. Κάτσε εδώ λίγο να τελειώσει μαμά το βίντεο. Λοιπόν, οπότε, επειδή δεν βλέπω να κάνετε εγγραφή, θα σας πω να μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή και να αυξηθούμε και να γίνουμε πάρα πολύ και να φτάσουμε να φτάσουμε στους 2000. Μην χτυπάς βρε. Κάντε εγγραφή να φτάσουμε επιτέλους στους 2000 και γενικά μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή. Έχετε ξεχάσει να κάνετε εγγραφή. Βλέπετε το βίντεο, αλλά δεν το πατάτε από κάτω. Να πατάτε και το κουδουνάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις όταν ανεβαίνει το βίντεο μας. Εντάξει. Και εννοείται να μας αφήνετε σχόλια. Απαντάω σε όλα τα σχόλια. Πάντα θα απαντάω σε όλα τα σχόλια. Ελπίζω και εύχομαι. Πάντα να μου γράφετε σχόλια και να μιλάμε. Οπότε νομίζω θα κλείσω εδώ γιατί δεν θα κάνουμε κάτι άλλο. Και η Ξανθούλα όταν γυρίσει λογικά θα πάει για ύπνο. Έφαγε και μια πιατάρα φακή, αυτό δεν είπα. Οπότε ναι. Καλή βγήκε η φακή μας. Αυτό ήταν το βιντεάκι μας. Αυτή ήταν η μέρα μας. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Τσου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